ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Σοφία Χατζή, Συναρπαστικοί άνθρωποι. 23 συζητήσει με ανθρώπου που βρήκαν το υπέροχο κρυμμένο περιεχόμενο του Ευαγγελίου και έζησαν πανηγυρικά. Συναρπαστικοί άνθρωποι. Που έγιναν η παρουσία του Θεού στον κόσμο, η συμπόνια και η αγάπη του ανάμεσα στου ανθρώπου. Σοφία Χατζή, Συναρπαστικοί άνθρωποι. εκδοσεις Άθο 210 52 38 305. Ζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπολία. Φίλοι μας, καλό μας ημέρι. Πυραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία, εδώ σήμερα με τον Τάσο Τοζιάκα στη ρύθμιση του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε λίγο κοντά μας θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Σκιαδά, τον διάσημο Έλληνα YouTuber Neverlander, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πορεία του, το ξεκίνημά του αλλά και την πορεία του σε αυτό το δύσκολο επάγγελμα του YouTuber που όμως όπως θα μας πει με ευθύνη το έχει αναλάβει και κυρίως με προσευχή. Έχουμε λοιπόν κοντά μας όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας φίλοι μας τον κύριο Γιώργο Σκιαδά γνωστό ως Neverlander έναν youtuber ο οποίος έχει επιτύχει πραγματικά πολύ από τους πρώτους επιτυχημένους θα λέγαμε στην Ελλάδα γιατί αυτό το σπορ δεν του να είναι κανείς youtuber, δεν ήταν δική μας, δεν ήταν κάτι που ξεκίνησε από εδώ. Έτσι δεν είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Καλώς μας κυρίες και Χαρά δική μου. Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να έχουμε μια επικοτομητική συζήτηση εδώ πέρα κοντά σας. Χαρά και... μου θα είναι και χαίρομαι, εμένα. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε εδώ, φυσικά πριν να πω ότι όπου είπα ότι θα έρθει ο, στο σταθμό στο στούντιο ο Νεβερλάντερ ο Γιώργος ο Σκιαδάς είπα τι ωραία τον ξέρουμε κι εμείς ε, Είστε ένας άνθρωπος που ξεκινήσατε πότε το YouTube. Το YouTube ξεκινάει το 2015 για εμένα πολύ εραστεχνικά δεν υπήρχε καν στο μυαλό μου το να γίνω YouTuber ήταν... πολλοί σήμερα ξεκινάνε με αυτό το σκεπτικό λένε α θα γίνω YouTuber Έχω στο μυαλό μου, ή το όνειρο, το, το, το επικοινωνικό μου όνειρο, είναι να γίνω YouTuber. Εγώ δεν το είχα αυτό. Ξεκίνησα σαν χόμπι. Λέω, στην αρχή θέλω απλά να ανεβάσω όλε, έτσι έλεγα, θα ανεβάσω όλε μα, όλε τι αστείε σκηνές τη Disney. Αυτό ήταν το. Υπήρχε υπή ένα πλάνο δηλαδή στο μυαλό Ναι, αλλά δεν ήταν ότι. Λέω, ούτε εγώ θα φαίνομαι, ούτε θα με ξέρει κανεί ποιο είναι αυτό που τα ανεβάζει. Τελείω απρόσωπο, τελείω ανώνυμο. Ε, αλλά μετά από ένα σημείο. Καλά, εντάξει, είδα ότι δεν γινόταν αυτό με τι σκηνέ γιατί υπήρχαν πραγματικά δικαιώματα. Όταν δεν υπάρχει σχολιασμό, δεν επιτρέπεται να βάζεις μια ολόκληρη σκηνή ας πούμε, από την ταινία. Και έτσι το σταμάτησε αυτό με τι σκηνέ, δεν ανέβασα πολλέ. Και ξεκίνησα να ανεβάζω μετά από ένα σημείο ποιοι ηθοποιοί φωνών, φωνή μάλλον, ε, έχουν κάνει ποιου ρόλου, α πούμε και έβαλα διάφορου ηθοποιού και έλεγα αυτό έχει κάνει και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Για παράδειγμα, είχα ένα από τα πρώτα βίντεο, το δεύτερο που ανέβασα ήταν του Λουκούργου Μαρκούδη που είναι εδώ στην Βηραϊκή εννοείται. Βεβαίως. Και έχει κάνει πολλέ μεταγλωτήσει. Ήταν τότε στο 90, στη δεκαετία του 90, έκανε αρκετέ. Και έβαλα, α πούμε, λέω, έχει κάνει το κοβού από το Lion King 2, έχει κάνει το Γάιδερ από το Shrek έχει κάνει το Witcher το Toy Story και πάει λέγοντα. Και απλά παρέχεται πάλι τι σκηνέ ανώνυμα. Ε, εκεί άρχισε να μαζεύεται λίγο κόσμο, να βλέπει. Να... ότι κάθε φορά που ανέβαζε ένα βίντεο ήταν σταθερά πέντε άτομα και σχολίαζαν. Έλεγα να ευχαριστούμε πολύ που ανέβασε το βίντεο, πολύ ωραίο το βίντεο και αυτό και αυτό και αυτό. Έ, και μετά από ένα σημείο είχαν μαζευτεί γύρω στα 800 άτομα με τέτοια βιντεάκια, συνδρομητέ δηλαδή, και έλεγα: Ωρε, είναι πολύ 800. Και λέω και πέρα από αυτό, και για αυτού του λίγου που μπαίνουν και σχολιάζουν κάθε φορά, αξίζει να κάνω να βίντεο. Συνεχίσω. Ναι, να συνεχίσω. Ε, εκείνη την περίοδο είχα πάει στρατό στην Κύπρο. Στην Κύπρο δίνουν κάποια. ένα ποσό. Εδώ στην Ελλάδα δίνουν ας πούμε, 8 ευρώ και 63 λεπτά, στην ε, Κύπρο δίνουν ε, 273. Εγώ επειδή είμαι και λίγο σπιτόχατο, δεν έβγαινα από το στρατόπεδο, μην πω λόγο, κράτησα τα χρήματα, γύρισα στην Ελλάδα και αγόρασα ένα μικρόφωνο. Αυτό ήταν το 16, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 16 αγόρασα ένα μικρόφωνο και ξεκίνησα να κάνω βίντεο με φωνή. Υπάρχει μια προσωπικότητα, αλλά πάλι είναι κάπω απρόσωπα γιατί δεν φαίνεται το πρόσωπο του, του δημιουργού. Ε, σταδιακά μετά μπήκαν και τα βίντεο με πρόσωπο ε, και πλέον τα βίντεο με φωνή έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τελώ. Ας να μην υπάρχει, να μην φαίναμε καθόλου. Πλέον φαίναμε σχεδόν σε όλα τα βίντεο. Βέβαια. Και αυτό έγινε πιο προσωπικό, α πούμε, το να δείχνουμε το πρόσωπο όμω ναι. πάντοτε. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι όμορφο. Έχουμε πρόσωπο, έχουμε όνομα, ναι. και μα βλέπουν. Υπάρχω. Και... Είναι... <Σ Release> υπάρχω. <laughs> Αλλιώ η φωνή είναι λίγο πιο αόριστο. Πιο... Βέβαια. Τώρα, βέβαια, μέσα σε ραδιόφωνο. Ακούγεται λίγο παράξενο που το λέμε αυτό. Αλλά καταλαβαίνουμε, εντάξει. Δεν πειράζει, είναι... ε, το ραδιόφωνο ήταν... είναι μια άλλη τέχνη. Άλλη τέχνη, άλλη τέχνη. Γιατί το YouTube δείχνει και εικόνα. Οπότε ναι. δικαιούται ο δημιουργό να δείξει το πρόσωπό του. Είναι τελείω διαφορετικό άλλο πράγμα. Ωστόσο, ε, εκεί αυτό που είπατε είναι πολύ καλό και αιτία σκέψη. Στο ραδιόφωνο βάζουμε πολύ τη φαντασία. Ναι, έτσι. Είναι να φανταστούμε τους ανθρώπους ή τις εικόνες που δημιουργούν μιλώντας. Τώρα δηλαδή οι ακροατές μας ακούγοντας να λέτε όλα αυτά σας έχουν κάνει ήδη εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και να μην με ξέρουν θα φανταστούν κάποιον κάπως που να α, ανεβάζει βίντεο ή ήταν στο στρατό φαντάρος, μπορεί να το κάνουν εικόνα, πήρε τα λεφτά, τα κράτησε. Είναι όμορφο. Ναι, ναι, είναι όμορφο. Είναι Και πήρε ένα μικρόφωνο, το πρώτο του μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τι σπουδαίο. Και από το δύο, δι... να, να, πάμε λίγο πίσω. 2015. Ε, εκείνη την περίοδο ξεκινήσατε εσείς έχοντας υπόψη σας τι για να πατήσετε πάνω σε ποιους γιατί δεν υπάρχει παρθενογέννηση ας πούμε έτσι εγώ τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για να υπάρχει παρθενογέννηση εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και επειδή είναι... Δεν υπήρχε ε, άλλος YouTuber, α πούμε. Όχι, υπήρχε άλλο YouTuber. Δεν ήταν ότι εμπνεύτηκα από τα Γιατί εγώ σα είπα ξανά, δεν ήθελα να γίνω YouTuber. Δεν με ενδιαφέρε αυτό. Οπότε δεν είπα, Α, θέλω να γίνω σαν τον τάδε ξέρω ο YouTuber. Δεν υπήρχε αυτό. Αλλά εγώ ξεκίνησα σαν το αποδίδω στην τύχη που δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεό ήταν δηλαδή από πίσω από αυτό. Αλλά σαν τυχαία. Έτυχε να ανεβάσω αυτά τα βίντεο. Μετά έτυχε να δουν κάποιοι αυτά τα βίντεο. Να προχώρησε, εξελίχθηκε, πήγαινα ένα παραπέρα. Κάποια βίντεο πήγαν viral, μαζέστηκε περισσότερο κόσμο και είμαστε εδώ που είμαστε. Αλλά δεν ήταν ότι, παρ, δηλαδή μου έ... λέω «Α, τώρα θα γίνω σαν αυτόν. Δεν υπήρξε αυτό το κίνητρο κάποια στιγμή. Ε, μετά από ένα σημείο, εντάξει, εκεί που αρχίζει και βλέπει λίγο καμιά φορά τα νούμερα να πέφτουν. Υπάρχει πάρα πολύ αυτό στο YouTube. Το πέφτουν τα νούμερα. Λε, τσαπ, ανέβασε το βίντεο, δεν του άρεσε. Τι, γιατί, τι πήγε λάθο, δεν προωθεί ο αλγόριθμο. Εκεί ήταν λίγο κάποια φάση που ε, άρχισα να ψάχνω λίγο περισσότερο με του ξένου μεγάλου YouTuber. Να ακούω συνεντεύξεις τους, podcast και διάφορα τέτοια έτσι που μιλάγανε για το πώς να πετύχεις στο YouTube Και εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε αλγόριθμος Ότι λέει ας με, δεν με προωθεί ο αλγόριθμος, το λένε πάρα πολλοί YouTubers αυτό Και ακόμα και σήμερα δεν είναι ότι ξυπνήσαν όλες, ξυπνήσαν σε εισαγωγικά Υπάρχουν πάρα πολλοί YouTubers που κατηγορούν τον αλγόριθμο, πιστεύουν ότι δεν του προωθεί, είναι σαν να έχει προσωπικότητα ο αλγόριθμο. Δηλαδή, Α, άμα κάνω αυτό το είδο βίντεο δεν θα πάει καλά, αν κάνω αυτό το είδο βίντεο θα πάει καλά. Ε, το πιστεύουν πάρα πολύ αυτό. Αλλά δεν υφίσταται, γιατί ας πούμε, το πρότυπό μου στο YouTube πλέον είναι ο MrBeast. Είναι ο νούμερο ένα αυτό στο YouTube. Ε, έχει 155 εκατομμύρια συνδρομητέ. Ε, είναι, είναι, ο θρύλος του YouTube αυτός. Το ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε εκεί που είναι τώρα. Και... Αλλά κάνει μια ποιοτική δουλειά, θέλετε να πείτε. Ναι, έτσι. κάνει μια ποιοτική δουλειά και αυτό μίλησε δεν... για αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει αλγόριθμο, υπάρχει κοινό. Ο αλγόριθμο ακολουθεί το κοινό, σου λέει. Δηλαδή, εάν εγώ ανεβάσω ένα βίντεο, το οποίο το κοινό, οι θεατέ που είναι μέσα στην πλατφόρμα του YouTube, το πατάνε και το βλέπουν όσο περισσότερη ώρα γίνεται, ο αλγόριθμο δεν είναι χαζό να μην το προωθήσει ώστε να το πατήσουν κι άλλοι και να το δουν περισσότερη ώρα. Άρα να μένει περισσότερη ώρα κόσμο στην εφαρμογή και συνεκδοχικά να έχει και περισσότερα έσοδα από τι διαφημίσει. Και το YouTube και ο δημιουργό προφανώ. Οπότε είναι θέμα δουλειά. Ναι. Έτσι, είναι αυτό δεδρο. καταλάβατε με τα χρόνια. Ναι, όπως ναι, σε ναι. όλε τι δουλειέ. Όχι, είναι θέμα δουλειά. Και, και πριν το έβλεπα σε δουλειά, απλά ήταν πιο, δεν ένιωσα τη σταθερότητα. Δηλαδή έλεγα: τι, τι γίνεται, γιατί πάει λάθο τώρα, αφού νόμιζα ότι θα πάει καλά αυτό το βίντεο. Ή το πρώτο μέρο πήγε καλά. Τι δεύτερο... ήταν αυτό που πήγαινε λάθο, ε, δε, δεν ήξερα αυτό είναι. Όχι, δηλαδή, πολλοί μπορεί να ξεκινάνε ένα βίντεο. Και να λένε, ξέρω εγώ, έχω φτιάξει ένα βίντεο για παράδειγμα, τι να πούμε. Ότι καταστρέφω τη χιονάτη και του 7 νάνους Ωραία. Είναι ένα βίντεο στο οποίο βάζω λογική στη χιονάτη. Στην στη ταινία τη χιονάτη. Εάν εγώ ξεκινήσω το βίντεο και πω καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά. Εγώ εντάξει, δεν είμαι και τόσο καλά. Ε, είχα ένα τύχημα με τα μάξι, άρχισα να λέω. Αν πιάσω την κουβέντα δηλαδή και βγω εκτό θέματο, ο άλλο πάτησε για αυτό το λόγο. Δηλαδή, πάτησε γιατί. Για να ακούσει εμένα να καταστρέφω τη χιονάτη. Εάν με δει τώρα οτιδήποτε άλλο, να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτό από αυτό που του υποσχέθηκα, δηλαδή μέσα από το thumbnail, ή, ε, γι' αυτό πρέπει να ξεκινά κατευθείαν. Να μπει στο ψητό. Να πει σήμερα, παιδιά, θα καταστρέψουμε τη χιονάτη. Οπότε, ο άλλο λέει: Ωραία, αυτό που μου υποσχέθηκε μέσα από την εικόνα, το εξώφυλλο τη, το thumbnail και τον τίτλο, υπάρχει όντω και θα γίνει. Πώ καταστρέφεται η χιονάτη. Βάζει λογική σε ό,τι, σχολε... ό,τι γίνεται μέσα στην ταινία. Είναι πάρα πολλά. Α πούμε, μπορεί να πει γιατί η κακιά Βασίλισσα μεταμορφώθηκε σε γριά για να τη, σκο... να με το μήλο τη χιονάτη, ώστε μετά να είναι αυτή η πιο όμορφη. Γιατί θέλει να σκοτώσει τη χιονάτη για να είναι πιο όμορφη, και δεν ήπια ένα φίλτρο για να... για να γίνει αυτή αμέσω πιο όμορφη. Οπότε αυτό βάζει λίγο λογική. Πολύ ωραία. Ε, ενήλικη <laughs> λογική πιο πολύ. Και λε, α πούμε, ξέρω εγώ, ότι ε, είδε τον που κατευθείαν και ρωτευτήκανε σιγά τώρα να παντρευτούν μέσα σε μια μέρα. <laughs> μπορεί να το <τους> σχολιάσει <laughs> κι αυτό. έτσι, έτσι. Δηλαδή... Ε, Στόχο ήταν από την αρχή κάτι, να βγει κάτι χιουμοριστικό. Ναι. Στην αρχή ξεκίνησε πιο πολύ σαν ενημερωτικό. Αλλά πάντα σε συνδυασμό με το... Δηλαδή θυμάμαι ένα σχόλιο χαρακτηριστικά. Μου λέει ε, απλά πες μας τις πληροφορίες. Μην βάζεις χιούμορ. Και λέω εγώ άμα είναι έτσι θα είναι σαν ειδήσει. Και δεν μου άρεσε σαν σκέψη να, να, είναι απρόσωπο τελείως. Δηλαδή και να, ενώ το χιούμορ είναι πολύ, ένα βασικό σημείο της προσωπικότητας θεωρώ. Ακριβώς. Να βάζει, να, να πει ένα αστείο, να είναι. και ε, είναι και ο θεατή, θα το δει. Αλλιώ θα χαλαρώσει, θα το δει, θα γελάσει, θα το δείξει ένα φίλο του. Είναι πολύ διαφορετική η ψυχολογία του θεατή όταν βλέπει ένα χιουμοριστικό βίντεο. Μα και στη ζωή μα ναι. είναι όμορφο να υπάρχει το χιουμορ και εδώ και άγιοι τη Εκκλησία μου, ναι, ναι, ναι. γιατί ασχολείστε με αυτά και έχω το θάρρο να σα το πω. Και ο Άγιο Φύριος είχε Ως, χιούμορ, Βαίσιο, και ο Άγιο Παπαίδωσο. Άπειρα λογοπαίγνια, φοβερά. Ναι, δηλαδή είχαν το χιούμορ οι άνθρωποι <laughs> αυτοί, ναι, ναι, ναι. και δεν δίσταζαν να το χρησιμοποιήσουν. Και έτσι ο κόσμο έρχονταν πάντα κοντά του, γιατί είναι μέρο τη ζωή μα. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα, όταν είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που έχει χιούμορ, χαίρεσαι. Δηλαδή, είναι Αμερικοί μουρτζούφλιδε. Ό,τι και να δούνε θα το κατηγορήσουν. Δηλαδή, δεν του Όλα του στέλνουν α πούμε. Ε, οπότε εκεί πέρα μαγκώνησε και εσύ λε, Όχι τώρα, πω, θα είναι και αυτό. <laughs> και ξενερώνει. Ενώ άμα είναι. Α, θα είναι και ο Γιώργο, ξέρω θα είναι και ο Γιάννη, θα είναι ο Μιχάλη, η Μαρία. Α, αυτό έχει χιούμορ, Μπορεί να μην πει ότι έχει χιούμορ, αλλά είναι ευχάριστο στην παρέα μέσα, στο σύνολο, α ναι. Πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν από. Είδατε τελικά κάθε τι στην τέχνη γιατί είναι τέχνη το YouTube, εξελίσσετε, ξεκινήσατε κάπως δημοσιογραφικά, ας πούμε, απλά να ναι, παραθέσετε ναι. αυτά, μετά ήρθε με τα σχόλια, με το χιούμορ, το πρόσωπό σας και όλα. Ε, θεωρείτε ότι είναι εσείς που είστε μέσα σε αυτό ε, το YouTube τέχνη, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπως ο κινηματογράφος, όπως η τηλεόραση, όπως ο... ναι, η ζωγραφική. Ναι, απλά, κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν είναι πάντα τέχνη, δηλαδή δεν είναι ότι... Ε, ξέρω, εγώ μπορεί να είναι α πούμε η ζωγραφική, ό,τι και να ζωγραφίσει ο άλλο είναι τέχνη. Υπάρχουν πολλέ που λέει ο λόγο. Δηλαδή είναι ότι θα το, θα, το, θα το ονομάσουν τέχνη. Ναι. Το θέλω να πω. Ναι, ναι. Το YouTube πρώτον δεν το σκέφτεται ο θεατή, δεν το σκέφτεται καν σαν τέχνη. Δεν λέει, Πάω να δω ένα αριστούργημα τώρα, ή πάω να δω, Δηλαδή, Πάω να δω ένα βίντεο πάω να δω κάτι να ψυχαγωγηθώ. Δεν το σκέφτεται. Είναι τέχνη. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι. Αλλά πολλές πολλέ φορέ δηλαδή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πώ φυτεύουμε το μάτι, για παράδειγμα. Υπάρχουν τέτοια βίντεο στο YouTube. <Κι> Αυτό δεν, Εντάξει, δεν είναι ότι έχει βάλει την τέχνη, θέλω να πω, επειδή το βίντεο έγινε τέχνη. Είναι τέχνη τη δουλειά που κάνει. Το ότι το γίνεται μετά άμα το θες να το βιντεοσκοπήσεις, να, να φτιάξεις μια ιστορία, να έχεις εφέ, να βάλεις το μοντάζ, να μουσική, ιστορία κτλ. Αυτό πιστεύω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τέχνη και αντιλαμβανόμαστε ως τέχνη. Ωστόσο ένα κινηματογραφικό έργο μπορεί να είναι κάκιστο ναι. και πρόχειρα φτιαγμένο. Πάλι όμως λέγεται η τέχνη ναι. του κινηματογράφου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ε, δεν θα ήταν άσχημο να γίνει μια σχολή... Εγώ το θέλω Για πολύ. YouTube. Το θέλω πολύ αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ. Ε, Α πούμε, το θέλει πολλοί κόσμος Άμα ρωτήσουμε μια, μια σχολική τάξη, παίζει το 60 με 70% να θέλουν να γίνουν YouTubers. Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν είναι τα λεφτά τα εύκολα ή τα δύσκολα που δεν είναι καθόλου εύκολα. Ναι, 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 ναι. Ο, δεν ο, δηλαδή το ξέρει ο κόσμο. Δεν το γνωρίζει ο κόσμο. Νομίζω ότι έτσι εύκολα θα. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει Κάποιος δηλαδή την ανοί... Ανοίγω την κάμερα, τραβάω ένα βίντεο και αυτό αυτομάτω μου δίνει λεφτά. Δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι. Δεν, δεν ξέρω εγώ προσωπικά YouTuber που να βγάζει λεφτά. Γιατί υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μα, συνάδελφοι κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω YouTuber που να βγάζει λεφτά εύκολα. Δηλαδή ακόμα και το πιο σε εισαγωγικά τρας που λένε το πιο γελίο κανάλι δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε τίποτα αλλά ακόμα και ένα τέτοιο κανάλι θα βγάλει λεφτά πάλι με δουλειά δεν γίνεται να πεις ωραία ό,τι και να κάνω θα βγάζω λεφτά γιατί είπαμε ότι θέλει το κοινό να δει κάτι και να είναι ενδιαφέρον Φέβαια. αυτό Φέβαια. και Φέβαια. παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο μετά βέβαια ε, μετά από το 2015 δηλαδή μέχρι σήμερα είναι αρκετά χρόνια mm μέσα σε αυτό. Νιώθετε ότι έχετε στερέψει, που πούμε, από ιστορίες. Ότι, αχ, τι θα κάνω αύριο, ας πούμε. Κοιτάξτε, Είναι το... η αγωνία του καλλιτέχνη αυτή. Ναι, υπάρχει. υπάρχει. το... Το να λε, Όχι, τώρα ανέβασε αυτό το βίντεο. Εγώ σα το λέω ειλικρινά. Κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο, λέω: Ωραία, ξόφλησα. <laughs> Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Αλλά εγώ προσωπικά, προσευχή, και δίνει ο Θεό. Λέω, Ω, ρε, τι ιδέα είναι αυτή. Ω να το, αυτό λέω, έψαχνα. Και έτσι πιστεύω ότι δεν θα στερέψω ποτέ. Και υπάρχουν και κάποιε διαδικασίε και κάποιες τεχνικέ για να βρίσκει ιδέε, τα brainstorming, τα λεγόμενα, που κάθεσαι και κάνει καταιγισμό ιδεών, α πούμε. Κάθεσαι και γράφει. Και υπάρχουν και τεχνικέ δηλαδή πάνω σε αυτό, πώ θα γεννήσει καλύτερε ιδέε σου. Λέει, υπάρχει, πούμε, ο σπόρο, θα τον ποτίσει, θα μεγαλώσει και μετά θα τον αξιολογήσει. Ε, αυτό, α πούμε, ο σπόρο μπορεί να είναι ότι θα σχολιάσει κακού. Μπορώ κάνω ποτίζο, τι μπορούμε να κάνουμε με του κακού. Μετά λε τον ποτίζω, α, μήπω αυτό θα γινόταν έτσι, α, να σχολιάσω ποιοι κακοί θα, πώ θα ήταν αν ήταν καλοί, α πούμε. Α, για να δούμε. Και γράφω λίγο το κείμενο, α, α, προχωράει. Μετά το αξιολογώ, αξίζει το χρόνο, αξίζει τον κόπο. Είναι εύκολο, είναι εφικτό, θα το κατανοήσει το κοινό. Και μετά αξιολογεί την ιδέα και αν είναι καλή έτσι όπω. αν περνάει, α πούμε, τη, τη, βάση. Έχει ενισχύσει σελίδε. Άπειρε. Λοιπόν, να πούμε τώρα στου ακροατέ που μα ακούνε. Ε, να καλέσουν τα, ε, τους νεαρούς ε, και τους πιο μεγάλους ε, κοντά στο ραδιόφωνο, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι ο Γιώργος Σκιαδάς, ο Νεβερλάντερ, ο οποίος ε, είναι... Πραγματικά, ένας διάσημος YouTuber στην Ελλάδα και πάρα πολλοί κόσμος τον παρακολουθεί, τον γνωρίζει, γελάει με τα σχόλια ε, που ε, κατασκευάζει, δημιουργεί η καλύτερη, καλύτερη λέξη. Ε, και ο κόσμος χαίρεται. Γιατί είπαμε, όταν είσαι δίπλα σε έναν ευχάριστο άνθρωπο, χαίρεσαι με αυτό και είναι δίκαιο. Αυτό που μας εκπλήσει σε ένα νέο παιδί όπως είναι ο Γιώργος Σκιαδάς, είναι ότι μας λέει πως προσεύχεται να έρθει η επόμενη ιδέα. Αυτό το γεγονός, κύριε Σκιαδά, ότι προσεύχεστε, ε, πώς ήρθε. Ήρθε κάποια στιγμή, ήρθε από ανάγκη, εξανάγκη, δηλαδή δεν έχω τι να κάνω, ας προσευχηθώ. Ε, όχι, απαραίτητα ε, ακριβώ. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό είναι κάτι που αρχικά το καλλιεργούσα από πολύ μικρότερο. Δεν ήταν ότι περίμενα να ξεκινήσω το YouTube για να αρχίσω να προσεύχομαι. Και θυμάμαι πρώτη φορά που διάβασα τη συγκεκριμένη φράση, και την έχω οδηγό συνέχεια στο μυαλό μου, είναι, παίζει από πίσω στο background έτσι, συνέχεια. Είναι, την είχε, ο πατέρα μου την είχε γράψει ένα χαρτάκι και το είχε κολλήσει στην πόρτα. Και έλεγε αυτό που λέει: Άνεφη μου, ουδήναστε δεν που λέει ο χριστος Χωρί τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό εγώ το πιστεύω. 100% full. Δεν, δεν Έγινε πλήση πράγματος. εγκεφάλου, έτσι. <laughs> με αυτό το χαρτάκι <laughs> στο, στην Έγινε, πόρτα. Ε, <laughs> το λέμε δε... με την καλή Ναι, ναι με την καλή είναι. Την... Αλλά δηλαδή όταν το συνειδητοποίησα αυτό μετά από ένα σημείο, μεγαλώνοντα. Δηλαδή τότε θα ήμουν 12-13, μεγαλώνοντα είδα ότι όντω δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρί το Και κάθε φορά που έχω παρασυρθεί να στηριχτώ στι δυνάμει μου, έχω απογοητευτεί, έχω φάει τα μούτρα μου. Μην το συζητήσουμε. Αλλά με το που βλέπει ότι θα προσεκφηθώ λίγο και ειδικά αν το κάνει και με εμπιστοσύνη, ότι. Α, τι είχα ζώσει με κάθομαι και σπάω το κεφάλι μου. Κάτσε να προσεκφηθώ λίγο, θα μου έρθει η ιδέα. <laughs> και ο εύκολο δρόμο. Ναι, ο εύκολο δρόμο. Πραγματικά. Σπουδαία. Ε, και έτσι έρχονται οι ιδέε. Και α, όχι μόνο οι ιδέε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλα όσα γίνονται γίνονται με το Θεό. δεν είναι ότι. Α, σου ήρθε η έμπνευση και μετά. <laughs> και θα πει, θα γράψει και το κείμενο με, τη, με προσευχή. Και θα κάνω και το γύρισμα με προσευχή και το μοντάζ με προσευχή. Όλα. Δεν γίνεται χωρί το Θεό τίποτα. Στην α, δημιουργία λοιπόν αυτή που κάνετε ε, και με την επαφή σας με το χώρο της πίστης έχετε δει πρόοδο. Έτσι. Ε, έχει έρθει στιγμή που να πείτε ότι αυτό που κάνω τώρα το ότι κάνω ένα YouTube για το τάδε θέμα ε, συνάδει με τον χώρο της πίστης, με το χώρο των αρετών ας πούμε. Πιστεύω ότι γίνεται. είναι όπως σχεδόν όλα και το διαδίκτυο που είναι η βάση και το, YouTube στο διαδίκτυο υπάρχει. Αν θες το χρησιμοποιείς καλά, αν θέλεις το χρησιμοποιείς για αρνητική χρήση. Αλλά πιστεύω ότι δηλαδή, κάπου έκανα πέρυσι μια μιλία διαδικτυακά δηλαδή για ένα TEDx. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε, ομιλίε TEDx είναι κάποιε διοργανώσει όπου γίνονται ομιλίε κυρίω στηρίζονται στην αυτοβελτίωση, στο, στο, να μάθεις ένα τρίκ για να είσαι πιο ευτυχισμένο, είναι λίγο έτσι. Μάλιστα, ωραία. Που είχαν ζητήσει να μιλήσω εκεί πέρα. Και... Ήταν μια συνέντευξη δηλαδή. Όχι προς συνέντευξη, σαν... Ε, σαν βίντεο. Δηλαδή αυτά συνήθως γίνονται ζωντανά, αλλά λόγω κορονοϊού πρόπερση πριν να ήταν, ε, δεν θυμάμαι καλά. Ε, ήταν, ε, το γύρισα διαδικτυακά και του το έστειλα και προβλήθηκε εκεί πέρα. Ε, ε, είχε γίνει βρυδικά δηλαδή η έκθεση αυτή. Και ένα μου λέει, Καλά, πήγε στο Tendenx που έχουν πάει Ινδουιστέ, έχουν πάει ε, Νεοταξίτε, έχουν πάει Χιλιαδίου, α πούμε. Γιατί όντω πηγαίνουν εκεί πέρα και έχουν, είναι εναλλακτικέ απόψει. Ακούγονται για γιόγκα, ιστορίε από εδώ από εκεί. Με τα οποία εγώ διαφωνώ προφανώ. <laughs> αλλά και λέω, Εγώ δεν είπα όμω για κάτι τέτοιο. Αυτό το, το απάντησα. Λέω, Άρα τι πάει να πει, Ότι ε, και στο YouTube μπορεί να έχουν βγει αυτοί. Δηλαδή, mm -hmm. πάει να πει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το YouTube. Σαν ένα μέσο που εγώ, εγώ δηλαδή στην ομιλία μου δεν είπα τίποτα, είπα και για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Πορφύριο, ήταν διαφορετική Έτσι. ομιλία. Ναι, ε, ναι, ναι. Και ήταν, το είχα ζητήσει αυτή, δηλαδή, από την εκδήλωση, να μιλήσω για την παιδικότητα. Επειδή έχω να, το σλόγγαν του καναλιού είναι το, «Γιατί είναι ωραίο να μένει παιδί» και είναι κάτι που υποστηρίζω πάρα πολύ έντονα. Και μίλησε για την παιδικότητα, δηλαδή το πώ πολλέ φορέ ένα παιδάκι έχει αυτή την αγνότητα στην ψυχή του και πώ οι γονεί, οι καθηγητέ, το περιβάλλον να το καταστρέφουν αυτό. Και κάποια παραδείγματα έτσι που είχα βιώσει και αυτό ήταν. Αλλά θέλω να πω αυτό και για να επιστρέψω στην ερώτηση: και το YouTube μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ω κάτι αρνητικό και ω κάτι θετικό. Αρκεί να έχουμε τη θέληση να... και να επιλέξουμε ω θεατέ τι θα δούμε, αλλά και να... ω δημιουργοί να προβάλλουμε το κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Ε, κύριε Σκιαδά μου θυμίζεται αυτή τη στιγμή μια ωραία ιστορία με την Αγία Μαρία της Κομτσόβα που ήταν στο Παρίσι και είναι Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Τελικά πήγε στο Auschwitz και ε, πήρε τη θέση μιας άλλης παντρεμένης γυναίκας ως μοναχή. Ε, και την σκότωσαν στους θαλάμους αερίων παίρνοντα τη θέση και έτσι θυσιάστηκε, έγινε και μάρτυρας και γι' αυτό η εκκλησία την έκανε Αγία. Αυτή λοιπόν όταν προσπαθούσε στο Παρίσι να βοηθήσει τους ανθρώπους ε, έγραφε σε κάτι παλιοφυλάδες. Δηλαδή τη ζήταγαν να γράφει άρθρα, ε, ήταν το YouTube της εποχής να λέμε ναι, ναι. και καθόταν και έγραφε, ήταν διανοούμενη και έγραφε Ορθόδοξα βαθιά ορθόδοξα Όταν την κατηγόρησαν λοιπόν γιατί γράφεις αυτές τις παλιοφυλάδες Που είναι μέσα τα πάντα Γράφονται τα πιο άσχημα πράγματα λέει, Και έναν άνθρωπο Να τσιμπήσουμε Έτσι το έλεγε εκεί Κυριολεκτικά το ναι, ναι, ναι. Και έναν άνθρωπο λέει, να τσιμπήσουμε οφέλο είναι Και συνέχιζε απτόητη κάτι τέτοιο Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο Εντάξει, Έτσι είναι έτσι, 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 έτσι. <laughs> ε, Θέλει λίγο μια προσπάθεια για αυτό Δεν... Ειδικά μέσα σε ένα χώρο που τα παιδιά το θεωρούν, α πούμε, είναι το όνειρό του να γίνουν YouTubers. Βλέπουν YouTube. θαυμάζουν YouTubers. Θα έχουν ω πρότυπα. Εκεί λέω εγώ ίσα ίσα το θέλω και λίγο πιο πολύ. Δηλαδή το νιώθω σαν ε, ανάγκη. Γιατί μπορεί να γίνει και σε μια συνάντηση με φίλου, σε μια συνάντηση με αγνώστου, οτιδήποτε, να προκύψει μια συζήτηση να πάει εκεί πέρα. Πάλι τα ίδια θα πει. Αλλά. Είναι διαφορετικά στο YouTube, δηλαδή γιατί έχει άλλο. σε πολλά εισαγωγικά, όχι ότι για μένα δηλαδή, έχει και ένα κύρο στα μάτια των θεατών. Αυτό που λες δηλαδή έχει μια άλλη βαρύτητα. Και πολλοί γονεί μου έχουν στείλει μηνύμα και μου έχουν πει Εμά e, δεν μα ακούνε, εσένα ακούνε. <laughs> ε, οπότε <τώρα, laughs> ναι. λε, έχω και εγώ μια Έτσι, ευθύνη. μπράβο. Ε, νιώθ... αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Αυτή την ευθύνη που τη φέρετε τώρα, η αλήθεια είναι είστε δημόσιο πρόσωπο. Ναι. Πώ τη νιώθετε, πώ δηλαδή. Ε, όχι πως την εκφράζετε Πώς τη νιώθετε γιατί για... είστε νέος άνθρωπος και έχετε και ένα παιδάκι, είστε παντρεμένος να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι, Ό, δεν, είναι ε... κρυφό, δεν κρυφό. Ε, και ξέρετε ότι θα μεγαλώσει αυτό το παιδί. Έτσι. Πώς το νιώθετε, είναι... είναι βαριά, είναι σαν χρέος, είναι τι είναι όλο αυτό, τι είναι η ευθύνη για έναν άνθρωπο που έχει δημόσιο πρόσωπο. Είναι κάτι τε... είναι τεράστιο. Βάρο, αλλά όχι με την κακή έννοια του βάρου, δηλαδή ότι οχ, φοβάμαι τι θα πω και τα λοιπά. Διπλοσκέφτομαι τα πάντα. Ό,τι και να πω, δηλαδή λέω, αυτό μήπω παρεξηγηθεί, αυτό μήπω ε, το πάρει ένα παιδάκι αλλιώ, μήπω αυτό ε, δώσει έναυσμα για μια συζήτηση, α πούμε, ή μια πορεία που δεν πρέπει να δοθεί. Και λέω, προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται συνεπή σε αυτό. Είναι πραγματικά τεράστια ευθύνη. Γιατί δεν είναι. Αυτό ότι όσο λέμε ότι είσαι πρότυπο για ένα παιδί, είναι όπω είναι ο γονιό πολλέ φορέ. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν ακούνε εμένα, ότι ακούνε εμένα, όχι του γονεί, είναι σαν να λέμε σε πολλά εισαγωγικά ότι είναι πιο πάνω και από το γονιό, δηλαδή για το παιδί. Η, η βαρύτητα αυτών που λε. Οπότε δεν μπορεί να είσαι. Να μιλά ελαφρά την καρδία και να λε ό,τι μου έρθει τώρα θα πω. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί YouTubers δυστυχώ που και θα βρήσουν και θα περάσουν ένα. Κυρίω. <laughs> ναι, δηλαδή <laughs> είναι. Να 9 στι 10 λέξει μπορεί <laughs> να είναι γεωργικέ. Ακριβώ. Δεν αντέχεται αυτό. Ναι, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω πολύ. Παρ' όλα αυτά όμω και παρόλο που λένε ότι αν δεν βρήσω. Δηλαδή η νοοτροπία των 9 στου 10 YouTubers είναι. Θα βρήσω για να προσκαλέσω Περισσότερους και να προκαλέσω και να προσκαλέσω περισσότερου. Ναι. Σε εσά που δεν συμβαίνει αυτό. Έχετε δει χασούρα. Όχι, ίσα ίσα, το αντίθετο. Εγώ κιόλα το λέω σαν συμβουλή, όταν παρένθεση, όταν ήμουν πιο μικρό YouTuber, είχα 30.000, 40.000 συνδρομητέ και δεν είχα κάποιον άλλο YouTuber να επικοινωνήσω. Ε, ένιωθα λίγο μόνο μου. Και έλεγα, Ωχ, τώρα α πούμε, τι να κάνω εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση. Έγινε αυτό το θέμα με το YouTube, έγινε μου ήρθε αυτή η πρόταση τι ποσό να ζητήσω, δεν ήξερα και νιώθα μόνο μου από του YouTuber. Και λέω: Αν γίνω ποτέ μεγάλο YouTuber, θα του προσεγγίζω εγώ του μικρού YouTuber. Δηλαδή, δεν θα περιμένω να έρθουν αυτοί. Και έτσι, πολλέ φορέ προσεγγίζω μικρότερου YouTuber. Και αν κάποιο μα ακούει, με τα χαρά του μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram που θα απαντήσω Και ήθελα, θέλω να πω αυτό το ότι το να είναι κάποιο, όταν μιλάμε με μικρότερου YouTuber, του δίνω πάντα αυτή τη συμβουλή. Δεν χρειάζεται να βρει ίσα ίσα κακό κάνει. Να, το πω έτσι απλά με ένα παράδειγμα. Έστω ότι μπαίνω εγώ στο σπίτι σα, δεν με ξέρετε, είμαι ένα άγνωστο και αρχίζω και βρίζω. Λέω πού είσαι ρε, μπίπ, 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 τι γίνεται κτλ. Αν εσεί είστε σε αυτό το στυλ και μιλάτε κι εσεί έτσι, α παίρνω μέσα ρε, μπίπ και μπίπ, μπίπ, μπίπ. Λοιπόν, και πάει λέγοντα, εκεί θα με αποδεχτείτε. Αν εγώ όμω μπω σε ένα σπίτι στο οποίο δεν βρίζει κανεί και το θεωρούν κάτι απαγορευτικό, όπως, εγώ μεγάλωσα με τέτοια οικογένεια που λέγανε ε, Μη βρίζετε, δεν θα είναι, είναι κακό, κακέ λέξει κτλ. Οπότε, αν πάω σε ένα τέτοιο σπίτι και αρχίζω να βρίζω, θα με διώξουν. Σα πετάξουν α... έξω. Άρα, Πρότσιδο. ναι. άρα δεν είναι ότι προσελκύει τον άλλον, ίσα ίσα χάνει. Απλά δεν μπορούν να το δουν όλοι έτσι. Και α πούμε αυτό ο Mr. Beast που είναι ο νούμερο ένα YouTuber, ενώ στα podcast, στι συζητήσει που κάνει, βρίζει η Αβέρτα, γιατί δεν είναι στο κανάλι του, στο δικό του κανάλι δεν θα ακουστεί η παραμικρή λέξη. Γιατί θέλει να είναι προσιτό σε όλου. Και δεν λέει τώρα αυτό είναι χαζό που το κάνει, που είναι ο νούμερο ένα. Δεν είναι, προφανώ. Και αυτό δηλαδή δεν κάνει τίποτα τυχαία στο, στο, κανάλι του. Όλα είναι μεθοδευμένα. Βέβαια και σίγουρα θα έχει του συμβούλου του. Σίγουρα έτσι. έχει, α, έτσι, έχει τεράστιο, ένα, τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο επιτελείο θα είναι. Ναι, έτσι, έτσι Για τα πάντα. Ότι εδώ λέει δίνει 10.000 για να φτιάξει ένα thumbnail το εξώφυλλο από ένα βίντεο. Και δίνει Πόσο άπειρα. μάλλον. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι, Έχει βραβώς. και σου είναι. λέει και για τι ιδέε και για το μοντάζ για όλα. Το σενάριο, το production είναι τεράστιο. Έχετε ωφεληθεί από την εμπειρία κάποιων Έτσι, YouTuber ναι, ναι, ναι. όσον αφορά το τεχνητό μέρου να ναι, ναι. και κάποιε καλέ ιδέε. Ε, τι ιδέε, όχι τόσο έντονα. Γιατί είναι, το Disney είναι πολύ συγκεκριμένο σαν θέμα. Οπότε πρέπει να βρίσκω εγώ τι ιδέε κυρίω. Με τη βοήθεια του Θεού πάντα εννοείται. Αλλά στο πώ γίνεται το YouTube και πώ πρέπει να κάνει ένα σωστό βίντεο, πώ να είναι η σωστή δομή. Αυτά είναι πολλέ φορέ εμπνέε από μεγάλου YouTuber. Σήμερα πόσου ε, ε, συνδρομητέ έχετε, Σήμερα που πρέπει χτε να το φτάσει. 315.000. Μεγάλο. Ε, είναι εντάξει, η Ελλάδα είναι μεγάλο. Για, μελα... για, Ελλάδα, ναι, ναι. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Ε, και βέβαια η αγωνία να συντηρηθεί αυτός ο αριθμό Αν όχι να... Ή το έχετε συνηθίσει πια Πιο παλιά έλεγα Ωχ έφυγε κάποιο. <laughs> ή όταν ανεβάζει ένα βίντεο Είναι αυτοί οι συνδρομητές που λέγαν Ας πούμε Ωχ εγώ τον έκανα εγγραφή για αυτό το είδο βίντεο Ας πούμε που κάνει και μου αρέσει आ, τώρα αυτό δεν με ενδιαφέρει, κάτσε να κάνω επεγγραφή. Οπότε με το πανεβάζει ένα βίντεο, ξέρει ότι θα χάσει 10 με 20, 30 άτομα, α πούμε, θα φύγουν. Στην αρχή λέγα, Όχι, γιατί φεύγουν, γιατί, Όχι, oh", <laughs> με στεναχωρούσε. Ε, μετά από ένα σημείο δεν λε, Εντάξει, δεν μπορώ να του κρατήσω με κάποιο τρόπο, αφού δεν του αρέσει το περιεχόμενο, τι να κάνουμε. Και αλλάζουν και τα γούστα, εννοείται, και, και... ή κάποιο μπορεί να βαρέθηκε, κάποιο να είπε, Το θεωρώ μονότονο, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να αρέσει όλου. Αυτό βέβαια Αυτό σα έκανε καλό κύριε ναι. Το γεγονό ότι αναγκαστήκατε κατά κάποιο τρόπο των πραγμάτων να γίνετε απαθεί ναι. σε αυτό. Έγινε κάτι καλό μέσα σε αυτό. Ε, όλα συμβάλλουν κάπω να γίνει καλύτερο. Δηλαδή, άμα έχεις... Καταλαβαίνει αρχικά ότι δεν είσαι κάτι σημαντικό. Αυτό είναι. Και όχι μόνο για το. Επειδή συνδρομητέ. Έτσι και αλλιώ. Ε, ήταν μια φάση που ήταν γύρω στις 70 με 80 εκεί το βίωσα Όπου σαν να ένιωθα πάνω το παραπάνω μου, ας πούμε. Τι, ω, oh, κάτι πετυχαίνω τώρα. Δηλαδή, εδώ αλλάζω το κίνημα της Disney, δεν ξέρω τι. Και είχαμε κάτι τέτοιους λογισμούς, που είναι ανόητοι εν τέλει. Ε, αλλά και με συζήτηση με το πνευματικό και τα λοιπά, δεν, λέω, δόξα τω Θεώ, δεν, 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 δεν είμαι κάτι. Αυτό δεν είμαι κάτι Δεν... Εγώ το λέω έτσι πάρα πολύ συχνά στα παιδιά όταν με συναντάνε στον δρόμο. Του λέω: Λοιπόν, παιδιά, θα σα πω ένα μυστικό. Λέω: Δεν θέλω να το πείτε πουθενά όμω. Ακούγεται αυτό, έχω λύπτη. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Ε, και του λέω: Είμαι άνθρωπο, όπω και εσεί. Γιατί ενθουσιάζονται τα παιδιά όταν σε βλέπουν, ειδικά πιο μικρέ ηλικίε, τρίτη, τετάρτη, δημοτικό. και σε βλέπουν, λάμπουν τα μάτια του, τρέχουν τα χέρια του, Πιστεύω, ε, βλέπω βλέπω παιδά, όλα τα και βίντε. βίντεο σα, είστε καταπληκτικό. Λέω, παιδιά, ηρεμήστε. Είμαι άνθρωπο, <laughs> είναι άνθρωπο. <laughs> και γελάνε εκεί, εντάξει. Αλλά ισχύει όντω ότι είμαι άνθρωπο. Δηλαδή δεν είμαι εξωγήινο. Ε, η δουλειά κάποιου δεν το κάνει σημαντικό. Δηλαδή, εάν ήμουν άγιο, ναι, πείτε, ξέρω εγώ τι να πω. Αλλά δεν είναι επειδή κάνω ωραία βίντεο, α πούμε, ότι είμαι κάτι σπουδαίο. Ή επειδή τυχαίνει με τη βοήθεια του Θεού να λέω δυο λόγια κάτι, να, να, κάτι που σε αρέσει κάτι που σε εμπνέει κάτι που mm -hmm. το βρίσκει ενδιαφέρον η, η, η τροφή για σκέψη να πεις Α, αυτός είναι έξυπνος, είναι σοφός είναι, δεν ξέρω τι Δε, είναι όλα από το Θεό αλλά μόνο μας αν πούμε ότι κάνουμε κάτι θα χάσουμε πολλά έχουμε τον Εβερλάντερ φίλοι ακρότες εδώ κοντά μας, τον Γιώργο το Σκιαδά, ο οποίος μας λέει τα μυστικά του επαγγέλματος και άλλα και μυστικά μα λέει τα οποία χαιρόμαστε να ακούμε και θα να πάμε στο παρελθόν πολύ στο μακρινό παρελθόν τότε που αρχίσατε να δημιουργήσετε και να δημιουργείτε χαρακτήρα μέσα στο σπίτι για το οποίο μας είπατε ότι υπήρχε μία πίστη, υπήρχαν κολλημένα πραγματάκια χαρτάκια με, ε, από τον μπαμπά, τη μαμά ε, και όλα, όλο αυτό πόσο ε, Πώς σου βοηθάει ένα παιδί, Γιατί μας ακούνε οι γονεί, Η αλήθεια είναι ότι είναι η βάση. Δηλαδή, στην παιδική ηλικία χτίζεται η βάση που από εκεί θα είναι ή θα είναι εύκολη η πνευματική ζωή ή θα ευκολη η πνευματικη ζωη δύσκολη. Να το πω έτσι πολύ χοντρικά και πολύ απλά, που δεν είναι και απόλυτο. Αλλά εάν μάθω στο παιδί να, να του τα δίνω όλα, πούμε, να, μην, να είναι κακομαθημένο. Και έτσι μετά θα δυσκολευτεί όταν θα μεγαλώσει και θα θέλει όντω από μόνο του να εξελιχθεί και να πάει πιο κοντά στο Χριστό. Ε, οπότε εγώ το βίασα πολύ έντονα αυτό, κυρίω με τη βοήθεια του πατέρα μου. Ήταν πολύ κοντά μου και σε συμβουλέ, συζητήσει, σε απορίε, οτιδήποτε είχα και με το πνευματικό. Αυτό δηλα... Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ο πνευματικό. Δηλαδή, να μάθει στο παιδί, αυτό το συζητούσαμε και χθε με τη σύζυγο. Ε, είχαμε έτσι κάτι ε, από οικογενειακά ε, ζητήματα και λέγαμε το πόσο σημαντικό είναι το να έχει έναν ε, πνευματικό στο παιδί, όπου να του έχει δημιουργήσει κιόλα την πεποίθηση και να γνωρίζει το παιδί ότι ο πνευματικό ό,τι θα σου πει θα το κάνει πακούει. Αν αυτό δηλαδή μετά γλιτώνει από πάρα πολλά προβλήματα και ω γονιό και το παιδί θα γλιτώσει, γιατί θα πει, ξέρω εγώ, θέλω να πηγαίνω βόλτε αργά με του φίλου μου για παράδειγμα πει, δεν μπορώ εγώ να σου πω. Εγώ σου λέω την άποψή μου, δεν θέλω να την ακούσει. Ρώτα το πνευματικό σου και ό,τι σου πει. Εάν το παιδί ξέρει τη βαρύτητα του λόγου του πνευματικού, τότε θα πει, α, μου είπε και πνευματικό στο ίδιο, θα κάνω υπακούει. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, εγώ αυτό θεωρώ τον πιο μεγάλο δώρο που μου έκαναν οι γονεί μου ήταν αυτό. Ναι, η εξομολόγηση που μικρό. Αυτή η απάντηση λέει πολλά. Νομίζω και είναι μια συμβουλή για αυτούς που σας ακούνε σήμερα, με την ίδια ευθύνη που κάνετε τα YouTube, με την ίδια ευθύνη μιλάτε σήμερα στο μικρόφωνο και λέτε αυτό που λέτε. Ε, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να αρνηθείτε ως παιδί αυτή την προοπτική που σας έδωσε ο πατέρας σας. Δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, Θέλω να πω ότι υπάρχουν παιδιά ναι, τα οποία ναι, που θα στιγμή... αντιδράσουν ή που, θα... που ναι, δεν το θεωρώ. δεν θέλω να το ψάξω μόνο μου ή οτιδήποτε. Εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ήμουν 15-16 χρονών, άρχισα να λέω. και γιατί είμαι Ορθόδοξο και όχι κάτι άλλο. Με... Λένε, α πούμε, γεννήθηκε στην Ελλάδα, για αυτό τα λες αυτά. Και έτσι άρχισα να ψάχνω και να... να λέω: ωραία, γιατί κοινωνά γιατί, α πούμε, η ξεμολόγηση δίνει άφηση αμαρτιών. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και άρχισα να τα ψάχνω και να, να θέλω και όχι απλά με την πίστη, με την έννοια τη εμπιστοσύνη, αλλά και με τη λογική. Και να θέλω να πω. Ε, α πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί, α πούμε, το τάδε αμάρτημα είναι αμάρτημα. Ναι. Όχι με, τη, με αρνητική ε, ε χρειά, ήθελα να πω ότι δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Αλλά γιατί όμω. Δηλαδή, είχα ένα γιατί μέσα μου και ήθελα να το απαντήσω. Ε, και ψάχνοντα και διαβάζοντα την εγγραφή, ο πνευματικό Ώρες ώρε ατελείωτε συζητήσει. Ε, και από εδώ από εκεί, εν τέλει, δεν έχω κάποια πορεία. Ξέρω γιατί πιστεύω ότι πιστεύω. Και μετά, και όταν έγινα 18-19, Και άρχισα να ψάχνω και με τι αίρεσει πάρα πολύ. Ήταν το μεράκι μου αυτό. Τώρα είναι λίγο παράξενο, αλλά πέρασα ένα τρίμηνο καλοκαιριού διαβάζοντα. Τέσσερι-πέντε ώρε την ημέρα για αρέσει. Λέω δηλαδή, οι μάρτυρε του Τεοχούφα, γιατί το λένε αυτό, Α πούμε, από πού προκύπτει, Τι κάθομαι και διάβαζα. Και λέω αυτό το, για αυτό το χωρίο τι έχουν να πούνε, Για αυτό, για, για εκείνο τι έχουν, Για του Ευαγγελικού, του Προτεστάτε, Ιστορίε, του Ρωμανοκαθολικού και άλλε θρησκείε, Ινδουισμό, Βουδισμό κτλ. Και μου άρεσε μένα, αυτό, ήταν σαν να είχα σαν πούμε, τη σπίθα μέσα μου για να το να ψαχτώ με αυτά. Ε, αλλά πλέον δεν έχω κάτι να... Και γι' αυτό μιλάω και με τέτοια άνεση και στο YouTube δηλαδή. Δεν είναι ότι... Είναι αυτό που πιστεύω και είμαι σίγουρο. Όχι απλά το πιστεύω δηλαδή, με την έννοια που χρησιμοποιείται η λέξη. Είμαι 100% σίγουρο ότι υπάρχει Δεν είναι ότι. Αχ, δεν είμαι πια σίγουρο. Να αφήσουμε ένα παραθυράκι. Τέλο Και... Άρα, ε, στου γονεί που μα ακούνε τώρα και βλέπουν τα παιδιά του να είναι και αυτά στο ψάξιμο, α πούμε, σε μια διαδικασία έρευνα όπω και εσεί. Ε, να τους πούμε να μην ανησυχούν πολύ. Αφού ξεκίνησαν τα παιδιά με, Αν έχουν καλή με το σπόρο βάση, ναι. και τη βάση ναι, την καλή. Ναι, ναι. Εγώ έτσι πιστεύω, αλλά θέλει της πάλι της και, και αυτό. Ναι. Δηλαδή, άμα αρχίσει το παιδί να αρνείται να πάει για εξομολόγηση, εκεί εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, είναι δύσκολο. Δηλαδή, άμα είναι ο πνευματικό, είναι σαν προπονητή. Ε, άμα έχει. Δηλαδή, σαν να λε, θα πάω για πρωτοθλητισμό, αλλά θα πάω μόνο μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει όχι μετά. ούτε μέσα στου συμμετέχοντε θα μπει. Και Οπότε δεν γίνεται. Θα, και θα τραυματιστεί και θα κάνει λάθη. Και αυτό πολλά παιδιά δυστυχώ ακούγεται πολύ. Λέει, να έχω εμπειρίε και τα λάθη με στη ζωή είναι. Ε, απλά το θέμα είναι ότι πολλά λάθη είναι ανεπανόρθωτα. Δεν, και δημιουργούν πληγέ πολύ τραγικέ. Και εγώ δηλαδή Προσπαθώ πολλέ φορέ και μέσα στο κανάλι διακριτικά να πω κάτι δε, για, από αγάπη, δηλαδή. να προσπαθώ, προ, Έστω και ένα παιδί, αυτό που έλεγε και η Αγία Μαρία, ένα παιδί να προστατέψεις, λίγο να του βάλεις μια σκέψη, ένα φρένο, κάτι, θα βοηθήσει. Αλλά δεν είναι ε, ότι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι. Πολλοί γονεί πιστεύουν ότι οι YouTubers έχουν την ευθύνη και για το αρνητικό και για το θετικό. Δεν είναι ότι είναι απόλυτο. Ω ένα βαθμό, ναι, μπορεί να επηρεάσει. Αλλά Δηλαδή, λες Α, βλέπει αυτόν τον YouTuber, άρα δεν δε, δε μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Ο γονιό θα το σκεφτεί. Ε, ούτε αντίστροφα θα πει: Α, αφού βλέπει τον Γιώργο, εντάξει, κοιμάμαι ήσυχη. Δηλαδή, πάλι θέλει και δεν δε μπορούμε να. Τι να κάνει. Δηλαδή, δεν είμαστε θεοί Δεν δε γίνεται. Ναι, 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 ναι. Εμεί άνθρωποι είμαστε που λέτε και στα παιδιά μα. Γιώργο Σκιάδα. Κοντά μα σήμερα σε μια διαφορετική εκπομπή από τι άλλε όμως ιδιαίτερη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όσα ακούμε εμείς οι μεγαλύτεροι που είμαστε γονείς μεγάλων παιδιών, μπορούμε να ε, τα αξιολογήσουμε διαφορετικά από νεότερα παιδιά. Όμως ένα νέο παιδί, ένα παιδί της εποχής του, νέος πατέρας, ο Γιώργος Οσκιάδας, ε, δημιουργεί έχοντας μέσα του την πίστη. Δεν είναι εύκολα πράγματα να τα λέμε αυτά στην εποχή μας. Με αυτή λοιπόν, με αυτή τη βάση να ξεκινήσουμε και να πούμε τα νέα παιδιά που μας ακούνε σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή ε, Γιώργος Κιαδά πώς θα ακούσουν τη συμβουλή σας δηλαδή τι θα θέλατε να τους πείτε εάν εκείνα ήθελαν να ακολουθήσουν το δικό σας μονοπάτι και να γίνουν youtuber. Γιατί είναι πολύ γλυκό το μονοπάτι αυτό, τουλάχιστον σε σκέψη να το ναι, ακούει σκέψη έτσι. είναι όντως. Λοιπόν, είναι, αρχικά είναι πάρα πολλοί παράγοντες και θα τους πω επιγραμματικά δηλαδή, δεν μπορώ να αναλύσω, να πω ακριβώς τι πρέπει ε, για να γίνεις youtuber, αλλά σίγουρα θέλει να κάνεις κάτι που σου αρέσει. Δεν γίνεται να πεις, Α, αυτό πουλάει, άρα θα το κάνω και α μην μ' αρέσει. Ε, μπορεί να το κάνει για έξι μήνε, ένα χρόνο, θα, το, θα κουραστεί, θα πάθει στο λεγόμενο burnout. Είναι και αυτό έτσι. Δηλαδή, που καίγεσαι που λέμε στη δουλειά και δεν μπορείς, Δεν υπάρχει δύναμη να σε σηκώσει το κρεβάτι μετά, από απ, αυτό, άμα το πάθεις αυτό. Ε, και το, το λέω εκπείρας, γιατί και εγώ σε κάποια φάση ε, είχα συμβολευόμουν έναν μάνατζερ υποτίθεται ειδικό γύρω από το YouTube σε μια φάση που δεν ήξερα πώς να το κάνω και ούτε έμαθα κιόλας από αυτόν τίποτα. Ε, έμαθα μόνο από το κακό παράδειγμα, το παράδειγμα προς αποφυγή. Και με αυτό να πούμε μου έλεγε πρέπει να ανεβάζει τρία βίντεο την εβδομάδα. Εγώ λέω δεν είμαι ρομπότ, είμαι άνθρωπο, δεν γίνεται να το κάνω. Ε, Παρ' όλα αυτά με, με πίεζε και αυτό μου λέει α, έτσι τα πετύχει και τα λοιπά. Και εγώ είχα μπει στο χορό και χόρευα. Αυτό δεν το άντεξα. Γιατί ναι, μεν μου αρέσει, αλλά ε, δεν γινόταν να γράφω κείμενο με το που ανεβαίνει το ένα βίντεο να ξεκινά το επόμενο. Ξανά, μέρα παραμέρα ένα βίντεο σημαίνει τρία βίντεο την εβδομάδα. Και ήταν μια τρέλα. Έπαθα να περνάω εκεί πέρα. Θέλει οπωσδήποτε να το αγαπά αυτό που κάνει. Έπειτα πρέπει να είναι κάτι πρωτότυπο, κάτι μοναδικό. Ακόμα και αν είναι, ας πούμε, μπορεί να σχολιάζει κάποιο αμάξια. Υπάρχουν YouTubers που σχολιάζουν αμάξια. Αν Υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν. Αν εσύ μπορεί να το κάνει 10-20 φορέ καλύτερο ή πιο ενδιαφέρον ή διαφορετικό από αυτό που το κάνει ο ήδη υπάρχουν YouTuber, κάνε το και πάλι. Ε, αλλά η πρωτοτυπία πάντα ε, επενείται στο YouTube. Το να έχει κάτι πρωτότυπο, κάτι που να μην έχει ξαναδεί ο θεατή, ακόμα και στη γλώσσα του. Γιατί πολλά υπάρχουν που είναι στα αγγλικά, αλλά δύσκολα εκεί, ειδικά οι πιο μικρέ ηλικίε, θα το παρακολουθήσουν στα αγγλικά. Προτιμούν να το δουν στα ελληνικά. Ε, έπειτα θέλει να έχει καλές ιδέες, ιδέες που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον των θεατών, ιδέε ιδέες που είπαμε να είναι πρωτότυπες και αυτές οι ιδέες λέγεται αυτό packaging, το να μπορείς να πακετάρεις και να δώσεις ένα καλό τίτλο και ένα καλό εξώφυλλο για την ιδέα σου. Αυτές οι εικόνες που φαίνονται στην αρχική στο YouTube κάνουν το θεατή Κρίνει ο θεατή μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, σε 1,7 δευτερόλεπτα σύμφωνα με έρευνε, αν θα πατήσει το βίντεο ή όχι. Αν τον ενδιαφέρει το βίντεο. Ε, πολύ γρήγορα. Οπότε πρέπει να δείξει με απλό τρόπο κτλ. να, δείξεις, να αποτυπώσει την ιδέα σου. Και εν τέλει θέλει μέσα το βίντεο να έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ένα βίντεο, ξέρω εγώ, πώ ήπια νερό. Ωραία, αυτό, αν πούμε ότι, α, παιδιά, σηκώθηκα σήμερα, άνοιξα τη βρύση μου, έβαλα νερό και ήπια. Δεν έχει ενδιαφέρον. Αλλά αν είμαι στην Αφρική, δεν έχω νερό και πρέπει να πάω, δηλαδή αυτό είναι μια ιδέα διαφορετική. Και ε, όλα παίζουν το ρόλο τους Οπότε θέλει ένα, ένα σύνολο και μέσα η εκτέλεση Δηλαδή θέλει και ένα κείμενο, εγώ δουλεύω με κείμενο Δηλαδή όλα όσα λέω στα βίντεο είναι γραμμένα Για να μην πω και κάτι λάθος Να μην επαναλαμβάνομαι, να είναι ξεκάθαρα Και όλα αυτά είναι... Και, αλλά ο μόνος τρόπος για να μάθεις είναι να το δοκιμάσεις Δηλαδή πρέπει να κάνεις βίντεο για να μάθεις Να δεις ότι αυτό που έκανες ε, απέτυχε πρέπει να ξαναπροσπαθήσει, να βγάλει κάτι καλύτερο. Και το πιο σημαντικό από όλα, τελευταία συμβουλή, δεν θέλει καθόλου εγωισμό. Δηλαδή, θα συναντήσει ένα YouTuber αργότερα που θα είναι πιο μεγάλο από σένα. Εγώ το λέω και από προσωπική πείρα και επειδή μου έχουν πει εμένα πιο μεγάλοι YouTubers συμβουλέ, και επειδή έχω δώσει εγώ σε πιο μικρού. Και βλέπω ειδικά ότι οι νέοι YouTubers που ξεκινάνε τώρα δεν ακούνε τίποτα. Είναι πολύ οξύμορο. Ο μεγάλο YouTuber που είμαστε στα ίδια κυβικά θα του πω: Αν ξέρει τι, πρόσεξε λίγο αυτό. Θα το ακούσει. Έχει, έχει ρίξει τον εγωισμό του για να πει ότι το περιεχόμενο μου μπορεί να μην είναι τέλειο. Ενώ ο μικρό στηρίζεται ακόμα στι δυνάμει του, νομίζει ότι ξέρει τι γίνεται, ξέρει πώ πάει ο λογόριθμο και τα λοιπά. Αλλά δεν θέλει καθόλου εγωισμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Και νομίζω ότι με αυτό. Ε... Δώσατε γενικά μια καλή συμβουλή για τον εγωισμό σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι αλλά αφού καταλήξατε με το YouTube και την πρότασή σας τους νέους ανθρώπους νομίζουμε ότι έχει μεγάλη βάση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παλέψει για να φτάσει μέχρι εδώ πολλά χρόνια και έχει... Και ταπεινωθεί και έχει περάσει και έλα ένα μικρό εγωισμό και ένα μεγαλύτερο και έχει πάθει και burnout. Δηλαδή τα έχετε πάθει όλοι ναι, ναι. και με αυτή την εμπειρία μας μιλάτε σήμερα και αυτό έχει τεράστια αξία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ, είναι τεράστια η χαρά μου, το χαρήκα πάρα πολύ και ελπίζω έστω και ένα τσικ να βοηθήθηκε κάποιος ακροατή. Είμαστε βέβαιοι, εδώ βοηθήθηκαμε και εμείς και ο ηχολήπτης μας. Εντάξει, είμαστε. Καλά την υγεία Να είστε πάντα καλά, ε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στην οικογένειά σας και στην εργασία σας. Να είστε καλά και εσείς κάτι καλό. Γιώργος Κιαδάς Νεβερλάντερ, ένας διάσημος YouTuber, ο οποίος μοιράστηκε μαζί του τα μυστικά του επαγγέλματος, αλλά και το πόσο πολύ τον έχει βοηθήσει το γεγονός ότι αφήνει τον εαυτό του και όσα έργα κάνει στο θέλημα του Θεού. Εδώ κλείνοντας να ευχαριστήσω τον Τάσο Τοζιάκα για την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, τη Φίβη, την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Φίλοι μας να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Μουτότο. Έτσι με φωνάζουν συνήθως για να με προστάξουν να κάνω βαριές δουλειές. Μουτότος θα σου αχύλει, θα πει παιδί. Το ταξίδι ενό παιδιού χωρί όνομα, η πάλη του με την πείνα, τι αρρώστιε και η αρχή μια νέα ζωή στην ιεραποστολή του Κονγκό. Μου το 1 και 2 τη Σοφία Χατζή. Δύο βιβλία από τι εκδόσει Άθο Παιδικά. Κεντρική διάθεση εκδόσει Ταμούλη. Τηλέφωνο 210 5238 305. Ραδιοπαραμυθία Επιμέλεια Παραγωγή Σοφία Χατζή